Καλησπέρα φίλοι και φίλες, θα τα ρίξω εδώ και θα θέλω να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα παίξουμε το Decaling. Τι είναι το Decaling? Νομίζω το λίγο ότι κάτω μου, κάπου το trigger τριγνέει. Το Decaling λοιπόν, για όλους όσους δεν ξέρετε τι είναι το παιχνίδι, θα το συγκρίνω με την ταινία το Hunger Games ή όσοι είστε στο κανάλι μου και βλέπετε αυτό το βίντεο και έχετε παίξει Minecraft. Είναι ουσιαστικά σαν το Hunger Games το minigame το οποίο υπάρχει σε διάφορους PvP servers. Ουσιαστικά λοιπόν είμαστε 16 άτομα και μας πετάει σε ένα στάνταρ χάρτη και προσπαθούμε ο ένας να σκοτώσουμε τον άλλον. Το παιχνίδι είναι survival, καθαρά PvP με το backstory ακριβώς το ίδιο όπως είναι το survival games, δεν το Hunger Games, συγγνώμη, την ταινία. Ουσιαστικά είμαστε σε ένα show, δηλαδή θα υπάρχουν τριγύρω κάμερες οι οποίες θα κουνιούνται και θα μας παρακολουθούν. Ναι. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Να είμαστε ο τελευταίος ζωντανός ή να είμαστε μέσα σε μια ομάδα δύο ατόμων και να είμαστε η τελευταία ομάδα που είμαστε ζωντανή. Από 16 άτομα λοιπόν πάνε στις 8 ομάδες. Τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο? Θα κάνω αρκετά επεισόδια έτσι ώστε να δείξω γενικώς πώς είναι το παιχνίδι. Και για όλους όσους σας που έχετε το παιχνίδι ή που θέλετε να παίξετε το παιχνίδι, πολύ ευχαρίστω μπορούμε να παίξουμε μαζί. Αυτή τη στιγμή είναι σε αλφα όπως είπα και κάνει μόνο 13 ευρώ στο Steam. Αν μπορέσετε να βρείτε κάποιο τρόπο να το πάρετε, πάρτε το και αν θέλετε μπορείτε να μου μιλήσετε και να παίξουμε. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα δείξουμε τα tutorial, το basic και το advanced προφανώς. Κυρίως γιατί τα tutorial είναι το πιο βαρετό κομμάτι του παιχνιδιού μέσα σε ένα παιχνίδι. Ξέρω ότι θα δείτε το παιχνίδι μέσα in game στο επόμενο επεισόδιο που θα ανεβάσω. Και θα δείτε ότι όντως θέλετε πολύ απλά να μπείτε και να παίξετε χωρίς να χρειαστεί να μάθετε τα βασικά. Το θέμα είναι ότι άμα δεν μάθετε τα βασικά, το παιχνίδι καταντάει αδύνατο να το παίξετε. Έτσι θα προτιμήσω να φτιάξω ένα βίντεο με τα tutorials παρά να απαντάω γύρω στα 15, 20, 30, δεν ξέρω και εγώ πόσα comments μπορεί να μου κάνετε από κάτω στις ερωτήσεις, πώς κάνουμε craft αυτό, πώς κάνουμε craft εκείνο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το βασικό tutorial. Ουσιαστικά τώρα η φωνή εδώ πέρα που θα μας μιλάει μας εξηγεί αυτό ακριβώς που σας είπα. Είμαστε στο show. Κάπως έτσι. Εμείς και άλλοι 15. Όταν ξεκινάει σε διαφορετική περιοχή. Πολύ σαπή χέρια, λοιπόν. Okay. Μας λέει λοιπόν να μπούμε στο πρώτο δωμάτιο, το οποίο λέει το crafting. Θα δούμε λοιπόν τις αρχικές συνταγές του παιχνιδιού. Υπόψη, πατάμε λίγο το escape και βλέπουμε τις βασικές συνταγές. Θα εξηγήσω κάτι. Αυτή εδώ πέρα η αριθμή είναι funk. Είναι ουσιαστικά... Σταμάτα να μιλάς. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το funk. Ουσιαστικά είναι τα λεφτά που έχουμε στο παιχνίδι. Λεφτά παίρνουμε σκοτώνοντας άτομα, πουλώντας πράγματα σε κάποιες μηχανές οι οποίες υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι. Και βρίσκοντας κάποια άλλα υποθετικά πτώματα προηγουμένων παιχτών του παιχνιδιού και αυτά μας δίνουν funk. Πώς ξοδεύουμε funk? Ουσιαστικά φτιάχνοντας πράγματα, κάνοντας crafting και όταν παραγγέλνουμε drop load, το οποίο θα το δείξουμε μετά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη συνταγή, η πιο βασική συνταγή, φτιάχνουμε ένα μαχαίρι. Εδώ λοιπόν, απλά παίρνουμε μια πέτρα και τη συνδυάζουμε με άλλη μια πέτρα και μας έχει φτιάξει άλλο ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το πρώτο ουσιαστικά κομμάτι. Τώρα εδώ πέρα μας λέει ακριβώς ότι παίρνουμε ένα μαχαίρι και μια πέτρα και να φτιάξουμε ένα τσεκουράκι, ένα hatchet. Λοιπόν, θα το κάνουμε λοιπόν. Αυτές εδώ πέρα θα είναι οι κάμερες που θα μας παρακολουθούν. Δεν αλλάζει κάτι άμα τις σπάσουμε. Άμα θέλετε να τις σπάσετε, τις for fun, σπάσετε τις ελεύθερα. Όπως βλέπετε λοιπόν, λέει craft for two funk. Και κάτω αριστερά βλέπετε κάτι πάνω από τη ζωή μου ότι μειώνεται το funk. Μπορούμε να φτιάχνουμε ένα hatchet. Θα μειωθεί από τα 43 στα 38. Λοιπόν, ουσιαστικά εδώ πέρα απλά μας λέει να σκοτώσουμε αυτή τη βλακεία. Έτσι δεν θα δείξω τα πιο advanced κομμάτια του combat. Απλά θα φάμε αυτό το τύπα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει και charge attacks, τα οποία δυστυχώς άμα σας βαρέσει κάποιος για να interrupt. Λοιπόν, πάμε. Μας λέει εδώ πέρα να φτιάξουμε έναν επίδοσμα με δύο ξύλα, έτσι. Μας λέει πρακτικά να ανοίξουμε αυτά εδώ πέρα. Τώρα μας λέει να το ενεργοποιήσουμε. Ουσιαστικά... Σταμάτα.
Σταμάτα! Ουσιαστικά λοιπόν αυτό εδώ το μηχανηματάκι υπάρχουν πολλά τέτοια διάφορα διασκορπισμένα μέσα στο map, τα οποία όταν τα ενεργοποιείτε, το πατάμε βασικά, αρχίζει να φωνάζει, να τσιρίζει έτσι θέλω να κάνει αυτό το σύκο. Και ρίχνει αυτό το fart cloud. Όταν μας τυπάει τρώμε damage, 5 ανά δευτερόλεπτο, έχουμε... Ναι. Και έχουμε φάει αρκετό damage. Μέσα στο παιχνίδι αυτό το πραγματάκι μπορούμε να το ενεργοποιούμε άμα μας κυνηγάει κάποιος ή άμα θέλουμε να καθαρίσουμε με περιοχή από άτομα. Μας τρώει πολύ παραπάνω ζωή και ανοίγει σε μια πραγματικά τεράστια περιοχή. Λοιπόν, θα συνδέσουμε δύο ξύλα, όπως βλέπουμε πάλι θέλει funk αυτό, τα λεφτά μας που είπαμε, και απλά κρατώντας το αριστερό κλικ το εφαρμόζουμε πάνω μας. Τι είναι η τρίτη συνταγή που βλέπουμε. Εδώ πέρα μας λέει ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα δόρυ με ένα μαχαιράκι και ένα ξύλο, το οποίο θα το κάνουμε. Ωραία. Δύο πέτρες. Και ένα σπιέρ. Απλά πράγματα. Και έχουμε λοιπόν αυτόν τον τύπο. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι το δεξί κλικ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μπλοκάρουμε. Άμα έχουμε κάποιο range δόπλο, είτε κανονικό πιστόλι, είτε bow, μπορούμε να το στοιχέσουμε έτσι. Ναι. Και όπως είπα, κρατάμε το αριστερό κλικ για να το φορτίσουμε. Λοιπόν, ο σκοπός του τέτοιου είναι να δείξει πρακτικά ότι όταν κρατάμε άμυνα και κάποιος μας βαρέσει, τρώει stagger, έτσι. Παίρνουμε άλλη μια ευκαιρία να τον βαρέσουμε λίγο παραπάνω αυτό το πράγμα ακριβώς. Έλα. Gymbot. Κάνουμε και ένα charge attack, έτσι, for fun. Easy. Ουσιαστικά τώρα μας λέει ότι μπορούμε να φτιάξουμε και το bow, έτσι θα παίξουμε το πρώτο μας range. Η συνταγή για το bow είναι να φτιάξουμε ένα μαχαίρι. Ναι, ξέρω πώς γίνεται να συνδυάζουμε δύο πέτρες και να βγαίνει ένα πέτρινο μαχαίρι. Okay. Μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα δόρυ άμα βάλουμε ένα πέτρινο μαχαίρι πάνω σε ένα ξύλο, ναι. Αλλά πώς το διάλογο συνδυάζουμε ένα δόρυ με ένα ξύλο ακόμα για να φτιάξουμε ένα bow. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Εγώ απλά δείχνω τις συνταγές και το tutorial. Λοιπόν, ουσιαστικά μας λέει να σκοτώσουμε αυτούς εδώ πέρα τους τυπάδες. Απλά κομμάτια με το δεξί κλικ στοχεύουμε. Headshot. Και headshot. Όπως βλέπετε, τα mechanics για τα βέλη είναι σαν ουσιαστικά ρεαλιστικό, δηλαδή με μια σφαίρα μπορείς να φαντάσεις ότι okay, στο χέρι εδώ πέρα θα πάει ευθεία και δεν πρόκειται να σταματήσει καθόλου. Με το bow πρέπει να υπολογίσεις ότι όταν θα ρίξεις το βέλος λόγω της βαρύτητας θα πάει ευθεία και θα πέσει κάτω. Έτσι πρέπει να υπολογίσεις λίγο να πάει λίγο πάνω και μετά κάτω. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι μας έχουν τελειώσει τα βέλη, έτσι. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε βέλη? Παίρνουμε το bow μας και το συνδυάζουμε με άλλο ένα, άρο. Με άλλο ένα stick, συγγνώμη, και μας φτιάχνει αυτό άλλα 6 βέλη. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα, άμα τον βαρέσω αυτόν. Ναι, βασικά αυτό δεν πήγε όπως ήθελα. Μα τον βαρέσω αυτό, βλέπετε, κατέβηκε λίγο το arrow, έτσι. Θα σκέψω λίγο πιο ψηλά για να πω ότι θα πετύχω. Χέντε, ειδικά που εδώ καλά είναι. Ορίστε. Αυτό ισχύει και in-game. Και πρέπει να υπολογίσετε φυσικά ότι όταν κυνηγάτε κάποιον και έχετε bow, θα πρέπει να υπολογίσετε που θα πάει, γιατί το arrow πρακτικά δεν πάει εντελώς ευθεία. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα κάποια chest. Αυτά τα chestάκια εδώ πέρα μπορούμε να τα βρούμε διάφορα μέσα στο game. Τα πράσινα ανοίγουν χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουμε κάτι. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα backpack. Κάτω δεξιά βλέπετε ότι έχουμε 5 slots και τα δύο είναι κλειδωμένα. Μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν αυτό το backpack, να το βρούμε βασικά και να το φορέσουμε και έχουμε 6 πράγματα εδώ πέρα. Υπάρχουν μέσα στο map διάφορα containers. Συγκεκριμένα αυτά εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα και αυτά εδώ πέρα. Και υπάρχουν και κάτι ψυγεία τα οποία έχουν μέσα κομμάτια προηγουμένων παιχτών. Και μας δίνουν fun. Λοιπόν, να σηκώσουμε αυτά, παίρνουμε τα πραγματάκια μας, γεμίσαμε. Και πάμε στο τελευταίο room. Ουσιαστικά τώρα μας λένε να παίξουμε λίγο ξύλο. Λέει να κάνουμε λίγο shield εδώ πέρα. Τι πάσα έχει σύντρο βουθιές. Day. Για κάποιο λόγο βγήκε έξω ότι πας και δεν μας έδωσε τη σύντρο βουθιές. Συμβαίνει αυτό. Ωραία.
Λέει ότι αυτό θα κάνει συνέχεια block και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Q για να του σπάσουμε την άμυνα. Με το Q λοιπόν σπάτε την άμυνα και όταν ο άλλο έχει την άμυνα πάνω τρώει stagger για λιγάκι. Έτσι μπορείτε να βρείτε ευκαιρία να το ρίξετε δύο μπουκέτα, ξέρω εγώ. Εσύ τι θες. Die. 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 Είπα die. Α. Πάρε charge attack. Α. Και όπως βλέπετε τα charge attack δεν πιάνουν άμα έχει τέτοιο, άμα έχει την αμυνά του. Σώφησε. Δυστυχώς δεν μας δίνει το... Θέλω να το αγνήσουμε αυτό. Αυτό θα το θεωρήσω back του παιχνιδιού για αρχή. Επίσης, αν κάποιος έχει range δόπλο, είτε bow, είτε κανονικά όπλα, με ένα χτύπημα μπορούμε να το ρίξουμε κάτω, όπως και μπορεί και αυτός να μας το ρίξει έτσι. Προτιμήσω απλά να το ρίξουμε δύο χεντίδια και να το ψηφίσουμε στα μπα για να τελειώνουμε γρήγορα. Για πάμε. Ουσιαστικά τώρα τελειώσαμε το basic tutorial, θα πάμε να δείξουμε και το advanced, αφού έτσι κι αλλιώς είναι μικρό μέχρι τώρα το βιντεάκι. Δεν θα πάρει πάρα πολύ, άλλα 5 λεπτά και το πολύ. Advanced tutorial λοιπόν. Και πάμε. Backstab λοιπόν. Ουσιαστικά μας δίνει ένα μαχαίρι και μας λέει ότι μπορούμε να τους βαρέσουμε πίσω. Θέλω να δείτε μια διαφορά λοιπόν. Θα το βαρέσω μια από μπροστά και είδατε δεν έφαγε πολύ damage, έτσι. Το βαρέσω και μια από πίσω. Έφαγε σχεδόν το διπλάσιο, αν όχι ακριβώς το διπλάσιο damage. Το ίδιο ισχύει και με τα charge attack. Είδατε τη διαφορά στο damage, είναι τεράστια. Ουσιαστικά θέλουμε, αν μπορούμε να κάνουμε backstab σε κάποιον, να το κάνουμε γιατί τρώει πάρα πολύ damage. Αυτό έκανε. Γέμιζε τη ζωή του πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είναι κανονικά μέσα στο παιχνίδι και αυτό γνωρίζει το. Throne Weapons. Με τη ροδέλα τέλος πάντων να πατήσουμε, ουσιαστικά στοχεύει αυτό που κρατάς και το ρίχνεις. Το καλό με αυτό το πράγμα είναι ότι οτιδήποτε κρατάς, κι ας είναι ένα μαχαίρι, κι ας είναι οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πεταχτεί και να κάνει damage. Και ας είναι ακόμα και ένας επίδοσμος, ξέρω εγώ, το οποίο το φτιάξει και δεν, και δεν κάνει καθόλου damage ουσιαστικά. Το ρίχνετε, τράει ένα μικρό στάγκερο τύπος και το ρίχνει και damage. Αναλόγως το πόσο καλό είναι το όπλο σας βέβαια, τόσο περισσότερο damage θα φάει. Αρκετά εύκολο tutorial part. Easy. Σε λίγο τώρα προχωράμε στα πιο εξελιγμένα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ωραία. Ένα ωραίο πράγμα στο παιχνίδι για εσάς που γουστάρετε πολύ που το PvP και τις παγίδες είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε παγίδες. Λοιπόν, με μία πέτρα και ένα ξύλο μπορούμε να φτιάξουμε αγκάθες ουσιαστικά. Θα το ρίχνουμε κάτω και όταν περπατήσει κάποιος πάνω του τρώει damage. Και ναι. Ουσιαστικά όμως μπορεί και κάποιος teammate να φάει damage, έτσι λίγο προσοχή. Και τώρα θέλει caltrops και ένα rock. Έτσι θα πάρουμε την πέτρα και τα caltrops για να φτιάξουμε snare. Το snare ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο το σετάρουμε με έναν τρόπο το οποίο θέλουμε και ενώνεται με κάτι σχοινιά τα οποία δεν φαίνεται όταν τα βάζετε τώρα επειδή είναι όλα λευκά, αλλά πιστέψτε με φαίνεται όταν το βάζετε μέσα στο παιχνίδι γιατί είναι όλα λίγο πιο σκοτεινά, βασικά και τα πιο σκοτεινά. Κοιτάω τον Dias, ναι εδώ θέλω να πάω ή εδώ, θέλω να πάρω εκεί. Εδώ, ναι. Πάρουμε λοιπόν την κατάνα. Και θέλουμε να σκοτώσουμε τον τυπάδι του. Ο τυπάς εδώ πέρα λέει ότι θέλει να τον σκοτώσουμε όσο είναι... Πρέπει να το φάμε με backstab όσο είναι snared. Κάπως έτσι λοιπόν. Το damage είναι τρομερό. Και τώρα μπαίνουμε στο shooting range. Μας δίνει λοιπόν εδώ πέρα ένα bow και ένα magnum. Ουσιαστικά το magnum μπορούμε να το στοχεύσουμε κανονικά και να ρίξουμε όπως είναι. Είτε χεντίδια είτε κανονικά hits. Έλα. Έλα. Που είμαι κακός έτσι. Και κάνουμε και μια δοκίμη με το μεσαίο κλικ. Το ρίχνουμε και δεν κάνει τίποτα. Έχουμε και ένα καλύτερο bow. Όπως βλέπετε πρέπει να το ρίξω λίγο πιο μπροστά του για να υπολογίσω το που θα πάει. Το ίδιο και με αυτόν εδώ. Αυτό θα πρέπει να το υπολογίσω λίγο καλύτερα. Κάπως έτσι, αλλά σκεφτείτε ότι το πέτυχα. Μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν και εκρηκτικά. Αυτά τα κόκκινα λοιπόν τα βαρελάκια πρέπει να του ρίξουμε ένα οποιοδήποτε εκρηκτικό για να μπορέσει να ξεκλωθεί και να ανοίξει. Το συγκεκριμένο μας έριξε μια χειροβομβίδα. Impact grenade. Τα impact grenade σημαίνει ότι ουσιαστικά το ρίχνουμε και όταν χτυπήσει κάτι, είτε το έδαφος είτε κάποιον, σκάει. Έτσι, άμα το ρίξω λίγο πιο μπροστά εκεί, όταν χτυπήσει το έδαφος θα σκάσει. Δεν το πέτυχα, αλλά δεν πειράζει. Το ξαναδοκιμάσουμε μια φορά με αυτό το τυπά. Πάλι δεν το πέτυχα, δεν πειράζει. Και αυτό εδώ πέρα είναι δύναμή του. Ουσιαστικά τον ανέβουμε και βλέπετε την μπάρα γεμίζει. Θέλουμε να πετύχουμε το τυπά εκεί πέρα. Κάπως έτσι.
Θα το κάνουμε άλλη μια φορά έτσι για τη δοκιμή. Το αφήνουμε λίγο να γεμίσει. Ουσιαστικά αυτό είναι σαν να κάνουμε cook τις χειροβομβίδες στο κόντιο όσους έχετε παίξει κόντι. Ουσιαστικά όλοι δηλαδή. Όντως θα το πετύχει αυτό τώρα. Θα το... Επίσης, άμα κρατήσετε το δυναμίτι για πολύ ώρα πάνω, τότε και εσείς το damage δεν είναι σαν το κόντι το οποίο δεν τρώει damage, έτσι. Ωραία. Και τώρα έχουμε ουσιαστικά το προτελευταίο part του training, το οποίο είναι το airdrop. Ουσιαστικά πατάμε εδώ πέρα, για όσους ξέρετε είναι σταμάτα. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα βαρελάκια είναι βαρέλια με fun. Μπορούμε να κρατήσουμε το, να πατήσουμε το F και ουσιαστικά τώρα παίρνουμε fun. Από τα έτσι από το 85 θα πάμε στα 100. Θα τραβήξουμε λοιπόν το... γιατί μου αφήνει. Πρέπει να πάρουμε και το άλλο. Οκ. Δώσε μου. Δώσε μου. Δώσε μου. Δώσε μου. Δώσε μου. Nice. Ωραία. Θα το πατήσουμε λοιπόν εδώ πέρα για να κάνουμε call το airdrop μας. Θα σκάσει λοιπόν αυτό το ελικοπτεράκι κάποια στιγμή. Αυτό εδώ. Και θα μας δείξει αυτό το πράγμα. Άμα έχουμε κάποιο οποιοδήποτε range όπλο, μπορούμε να το βαρέσουμε στον αέρα. Ασχέτως άμα είναι δικό σας ή κάποιο άλλο. Θα καταστραφεί αυτό το ρομποτάκι και θα ρίξει το πραγματάκι πιο κάτω. Το chest τέλος πάντων. Αυτό είναι παρόμοιο με το code. Μας δείχνει ένα backpack λοιπόν και κατέληξε τα κύλους, το οποίο θα εξαρμοίσουμε. Και τώρα ουσιαστικά μας λένε να πάμε να πούμε και να σκοτώσουμε ένα τύπο. Εδώ πέρα έχουμε διάφορα weapons λοιπόν, τα οποία μας λένε και best και χώσε ας πούμε. Θα διαλέξω να πάρω ένα rifle έτσι για το γαμότο. Μας λοιπόν να πούμε για να σκοτώσουμε έναν τύπο, μόνο και μόνο για να μπούμε να σκοτώσουμε έναν τίποτα, για κανένα λόγο. Υποθετικά είναι για να τελειώσει το tutorial. Να δείτε και το map λίγο καθώς μπαίνουμε μέσα. Ωραία. Ουσιαστικά μπαίνουμε εδώ πέρα μέσα και το map είναι αυτό εδώ. Το game χρησιμοποιεί το Unreal Engine, έτσι να ξέρετε ότι τα γραφικά είναι καλά. Οπότε βλέπετε δεν είμαι και πολύ καλός στο shooting. Die, 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 die. Ουσιαστικά αυτό ήταν το βασικό tutorial. Όπως βλέπετε κάτω αριστερά όσο τρέχω μειώνεται το stamina και μετά από λίγο ασπρίζει η οθόνη, που σημαίνει ότι αρχίζουμε και θα λιποθυμίζουμε κάποια στιγμή υποθετικά. Όλα τα όπλα όπως είπα λοιπόν μπορούμε να τα ρίξουμε όλα. Ακόμα και το javelin, προφανώς θα μπορούμε να το ρίξουμε. Αναρωτιέμαι αν μπορώ να ρίξω αυτά εδώ πέρα κάτω με το τσόκο. Πάλι όχι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα tutorial του παιχνιδιού. Μπορείτε να περιμένετε αρκετά σύντομα ένα series το οποίο θα ακολουθεί. Θα παίξω ένα game μόνος μου, θα παίξω και με άλλα άτομα σε multiplayer. Έχω ήδη δύο άτομα που το έχουν το παιχνίδι και ενδιαφέρονται. Αυτά. Σας ευχαριστώ παιδιά για την προβολή. Όπως είπα, άμα θέλετε να παίξετε το game μαζί μου, το μόνο πρέπει να κάνετε να το έχετε και να μου το πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!